όπως λειτουργώ εγώ, οι λόγοι που επιλέγω ένα έργο δεν είναι συνειδητοί. Μετά μπορώ να κάτσω και το αναλύσω, να βγουν. Πρώτο και κύριο, επειδή ασχολούμαι με έναν τρόπο που είναι κυρίως μουσικός, ενώ είναι πολύ προφορικός, είναι πολύ μουσικός, είναι ένα από τα αγαπημένα μου κείμενα σε σχέση με, με την μουσικότητα του λόγου. Είναι ένα έργο που είχε μεταφραστεί εξαιρετικά από τη Χρύσα Προκοπάκη, που ενώ το μέτρο λειτουργεί συνέχεια, ένας λόγος αβίαστα προφορικός, που με διέφερε εξ αρχής. Σαφώς είναι το θέμα, για όσους δεν το ξέρουν καθόλου, αφορά έναν μεσήλικα που έχει απόλυτη αιμονή να ελέγχει τα πάντα και από τεράστιο φόβο μη βγει κερατάς, οργανώνει ένα τεράστιο σχέδιο παίρνοντας ένα κορίτσι από τα 4 του χρόνια, το μεγαλώνει απομονωμένο, έτσι ώστε όταν πια είναι σε ηλικία γάμου να την πάρει και να είναι πλήρως αμαθής και αγνή. Το έργο είναι μια φάρσα, οπότε ο τρόπος που διαχειρίζεται ο συγγραφέας τις καταστάσεις είναι φαρσικός. Είναι από τα έργα που πάντα ήθελα να κάνω και γιατί μου φαίνονται πάρα πολύ αστεία αλλά και πολύ συγκινητικά. Όταν μπαίνεις σε μια τέτοια διαδικασία, είναι πολύ δύσκολο να πεις ότι θες να εκφράσεις κάτι συγκεκριμένο. Θες να ασχοληθείς με ένα θέμα ή να βουτήξεις σε ένα θέμα. Η συνθήκη ενός προσώπου που παλεύει να ελέγξει τα πάντα, ενώ του έρχεται εναντίον του ένα τσουνάμι καταστάσεων που ουσιαστικά τον προσγειώνει, είτε αυτό είναι φάρσα, είτε αυτό τραγωδία, πάντα με ενδιαφέρει. Προσπαθώ συνειδητά και ασυνείδητα να μην έχω κάτι συγκεκριμένο που θέλω να εκφράσω, αλλά ουσιαστικά όταν φτάνει η ώρα της παράστασης, είτε θέλεις είτε όχι, επικοινωνήσεις κάποια πράγματα που είναι η δική σου εμπειρία και το βίωμα σε σχέση με αυτό και το βίωμα φυσικά της ομάδας, γιατί παρόλο που πρόκειται για ένα έργο απογραφής κάπως προσωποκεντρικό, δηλαδή είναι αρκετά γραμμένο πάνω στον κεντρικό ήρωα, πάντα επιλέγω τα έργα να σπάνε σε περισσότερες φωνές, ακόμα και αν δεν είναι γραμμένα έτσι και να είναι μια ομαδική αφήγηση. Σαφώς, αν μπορώ να ξεχωρίσω ένα πράγμα που με ενδιαφέρει, ας πούμε, σε αυτό το έργο, είναι όλη αυτή η διαπραγμάτευση της πατριαρχίας που κάνει ο Μολιέρος, με τρόπο αστείο αλλά και πολύ προκλητικό και για την εποχή του, αλλά ακόμα και σήμερα. Τι σημαίνει η συνήθεια και ο αυτοματισμός της κοινωνίας να θεωρεί οποιοδήποτε θηλυκό στοιχείο, είτε είναι άνθρωπος, είτε είναι κατάσταση, είτε είναι συναίσθημα, είτε είναι συμπεριφορά, έναν κίνδυνο που πρέπει να τον ελέγξει και πρέπει να τον περιορίσει. Σίγουρα πάντα με ενδιαφέρει μια συνθήκη που θα εμπλέξει το θεατή. Είναι, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, δουλεύω συνθήκες που απευθύνονται στο θεατή, δηλαδή είναι μέρος της παράστασης, όχι με την έννοια ότι θα χρειαστεί να κάνουν κάτι, αλλά με την έννοια ότι όλο αυτό γίνεται ξεκάθαρα ενώπιον τους και ή δυνατόν τους αφορά. Εμένα η έγνοια μου είναι να προσέξω, να νοιαστώ για το κάθε ένα στοιχείο της παράστασης, είτε είναι η πλοκή, είτε είναι τα πρόσωπα, είτε είναι το φως, είτε είναι οτιδήποτε. Πάντως, αν είναι κάτι που με ενδιαφέρει, είναι κάτι που δεν συμβαίνει σε έναν τόπο αλλού, αλλά είναι μια ιστορία που γίνεται εδώ μπροστά μας, είναι μια τελετή, ας πούμε, που συμβαίνει μπροστά στο θεατή.